Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, τόνισε πως καταδικάζει την αντιεκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται λόγω της πολιτικής του μνημονίου. Επίσης, η πρόεδρος του Συλλόγου τονίζει πως είναι ανησυχητικές οι πληροφορίες για μάθημα που θα γίνεται μέσω DVD. Το Υπουργείο Σκανδαλωδός φέτος καθυστέρησε την έκδοση των βιβλίων και λέγεται ότι θα αντικατασταθούν με CD, με φωτοτυπίες και εργασίες από τους μαθητές θα γίνονται μέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Τόνισε ακόμη ότι οι συνεχείς περικοπές κονδυλίων θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων. Έγιναν τεράστιες μειώσεις, πάνω από 50% στα κονδύλια για τις λειτουργικές δαπάνες, στις σχολικές επιτροπές, με αποτέλεσμα τα σχολεία να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τις απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες, θέρμανση, ούτε για κοιμωλία στο τέλος δεν θα έχουν χρήματα. Τώρα, στο όνομα της κρίσης, οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε για άλλη μια φορά να βλέπουμε τους μισθούς μας να μειώνονται δραματικά. Είμαστε από τους χειρότερους αμοιβόμενους. Τώρα, στο επόμενο τρίμηνο, ήδη ξεκίνησαν οι κρατήσεις. Θα μας κρατηθούν πάρα πολλά χρήματα. Το σημαντικότερο, βέβαια, πρόβλημα των ημερών είναι η ανακοίνωση των υποσπάσεων, οι οποίες άργησαν πάρα πολύ φέτος. Έγιναν παραμονή η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είναι λιγότερες από κάθε άλλη φορά.